Χαίρετε φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Βιογραφίες, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που ο καθένας έχει πετύχει στον τομέα του. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, θα συναντήσω εδώ στο κέντρο της Πάτρας τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και δικηγόρο, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον ίδιο, για τη ζωή του, για τη διαδρομή του μέχρι σήμερα, αλλά και για τις πολιτικές του θέσεις. Γεια σας κύριε Φαρμάκη. Γεια σας. Και ευχαριστούμε που είστε στην εκπομπή Βιογραφίες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή σας, τη διαδρομή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Φαρμάκη, είμαστε στο κέντρο της Πάτρας. Έρχεστε πολύ συχνά πλέον στην Πάτρα και στην Αχαΐα, πολλές περιοδίες. Αλλά εγώ ήθελα, σαν πρώτο ερώτημα, να σας ρωτήσω πώς τα προλαβαίνετε. Περιοδίες, συναντήσεις με κόσμο, την ίδια ώρα στα δικαστήρια, γιατί είστε δικηγόρος, έχετε τη δουλειά σας. Όλο αυτό το βαρύ πρόγραμμα και η οικογένεια και δύο παιδιά. Αυτή ακριβώς είναι η ομορφιά της ενασχόλησης με τα κοινά. Μου δίνεται η ευκαιρία να έρχομαι σε επαφή με κόσμο. Είναι αυτό που χρειάζεται στην πολιτική, εγώ την αίσθηση, και αυτό το οποίο επιζητώ με την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Αυτό χρειάζεται και ο πολίτης. Ο πολίτης θέλει να ακουστεί και θέλει να ακούσει. Αυτό κάνω από την αρχή της υποψηφιότητάς μου και ύστερα τις τελευταίες 45-50 μέρες. Αυτό προσπαθώ να κάνω, να έρθω κοντά με τον πολίτη για να τον ακούσω και για να τον μιλήσω. Τώρα με ρωτάτε πώς συνδυάζονται. Με καλή θέληση, υπομονή και μια οικογένεια που στηρίζει. Κύριε Φαρμάκη, πότε αποφασίσατε, πότε ήρθε η ιδέα, πότε σας έγινε η πρόταση, πότε το είπατε κι εσείς το ναι, να είστε υποψήφιος Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος. Μέχρι τώρα ήσασταν Περιφερειακός Σύμβουλος. Κοιτάξτε, από το 2010 ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ήρθε ως αποτέλεσμα μιας εσωτερικής ανάγκης, μιας εσωτερικής ανάγκης που έχει να κάνει με τη γενιά μου. Με μια γενιά που ξεκίνησε τα επαγγελματικά της βήματα το 2005, με μια γενιά που ξεκίνησε μέσα σε ένα γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό, και μια γενιά που επλήγει βάναυσα από την ερχομό της οικονομικής κρίσης που ακόμα βιώνουμε δυστυχώς. Αυτή η γενιά, το 2010 περίπου, ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή της. Άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτά που σχεδίαζε μέχρι τότε δεν επρόκειτο να γίνουν. Είναι μια γενιά η οποία έχει πληγεί. Και μια γενιά η οποία θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει το αίμα της πίσω. Όχι από κάποιον συγκεκριμένα, αλλά από την ίδια τη ζωή. Να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Αυτό με έκανε να ασχοληθώ εν πρώτης και ακόμα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να πάμε παραπέρα σαν κοινωνία. Κύριε Φαρμάκη, η εκλογική αναμέτρηση, μιλάμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και για την περιφέρεια, θα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε, κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν θα πρέπει όμως να μπερδεύουμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά με κομματικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά. Η εκλογική αναμέτρηση του 2019 έχει να κάνει με μια αναμέτρηση ουσιαστικά νοοτροπιών. Έχει να κάνει με μια νοοτροπία που μας έχει φέρει ως εδώ, από ανθρώπους που μας έφεραν ως εδώ, και με μια νοοτροπία που έρχεται να αλλάξει τα πράγματα, που βλέπει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και από μια νοοτροπία ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με το γιατί έχουμε φτάσει ως εδώ. Ξέρετε, και εγώ προσωπικά και οι άνθρωποι με τους οποίους θα πλαισιωθώ, ούτως ώστε να πάμε το μήνυμά μας στο αυτοδιοικητικό παραπέρα, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε μία ευθύνη εκ των πραγμάτων. Μα καμία ευθύνη, δεν έχουμε διοικήσει, ούτως ώστε να έχουμε ευθύνη για την μέχρι τώρα κατάσταση. Αντιθέτως, ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι άνθρωποι και νοοτροπίες που έχουν ασκήσει διοίκηση. Υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα μπορούν να το δουν όλοι οι συμπολίτες μας. Και είμαι σίγουρος, γιατί το βλέπω, το νιώθω δίπλα μου, το ακούω. Δεν είναι ικανοποιημένοι από το μέχρι τώρα αποτέλεσμα του έργου τους. Εσείς, βέβαια, είστε στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχετε ανθρώπους δηλαδή αποκλειστικά από τον δικό σας χώρο, δηλαδή θα έχει αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά, ή έχετε και κόσμο ευρύτερα και από άλλους χώρους? Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
σαφώς και δεν έκρυψα ποτέ την ιδεολογική μου καταβολή, τις ιδεολογικές μου πεπιθήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν αποτελώ ένα άτομο του κομματικού σωλήνα. Δεν έχω υπηρετήσει τον πολιτικό φορέα από τον οποίο προέρχομαι από καμία θέση. Δεν έχω μια ταύτιση κομματική με την έννοια που έχουν ίσως άλλες υποψηφιότητες που έχουν περάσει μέσα από όργανα θεσμικά του κόμματος το οποίο τους στηρίζει ή δεν έχουν ασκήσει διοίκηση στο κόμμα το οποίο στηρίζονται. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια αναφορά. Σαφώς και έχω ιδεολογική καταβολή, όπως σας είπα, σαφώς και έχω μια προτίμηση την οποία εκφράζω σαν όλους τους πολίτες κάθε 4 χρόνια ή όποτε τέλος πάντων πηγαίνουμε στις κάλπες. Από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει να κάνει με μια περιχαράκωση της πρότασής μου της αυτοδιοικητικής σε στενά κομματικά πλαίσια. Η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην δική μου υποψηφιότητα θεωρώ ότι δεν περιχαρακώνει, απλά στηρίζει μια υποψηφιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος σε άλλη περίπτωση δεν έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να απευθυνθεί σε τόσο μεγάλο μέρος της κοινωνίας όπως είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με μια τόσο μεγάλη εμβέλεια, χωρίς μια στήριξη ενός πολιτικού φορέα. Δεν πρέπει να γελιόμαστε. Ποιος θα μπορούσε χωρίς μια πορεία που εγώ δεν έχω στην μεγάλη στην πολιτική. 8 χρόνια ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Αυτό γνωρίζω να προσφέρω μέσα στον τόπο μου όπως εγώ το αισθάνομαι. Πιστεύω στην τοπική αυτοδιοίκηση και θεωρώ ότι η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας απλά δείχνει το δρόμο προς μια άλλη εποχή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια εποχή που θα μιλάμε πλέον για την τοπική αυτοδιοίκηση με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και όχι με κομματικά χαρακτηριστικά. Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η προσπάθειά μου είναι να απευθυνθώ σε όλους. Όχι μόνο από την άποψη της συλλογής ψήφων, να το πούμε έτσι, αλλά και στην άποψη της συμμετοχής, της ενεργής συμμετοχής, τόσο στη διαμόρφωση του προγραμματικού λόγου, αλλά τόσο και στη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου. Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτό πιστεύω θα γίνει πραγματικότητα. Εσείς καθημερινά λοιπόν πλέον και λόγω της δουλειάς σας και ως δικηγόρος και νωρίτερα βέβαια, αλλά και τώρα και μέσα στις περιοδίες που κάνετε, βλέπετε πάρα πολύ κόσμο. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, τι σας λέει για το μέχρι σήμερα και τι ζητάει και για το αύριο? Ξέρετε, η ενασχόληση ενός ανθρώπου με τα κοινά έχει τις καλές και τις κακές τις στιγμές. Και αυτό το γνωρίζεις από πριν. Οφείλεις να το γνωρίζεις από πριν. Αλλιώς κάνεις τα βήματά σου επιπόλαια. Κάνοντας λοιπόν εγώ αυτή μου την προσπάθεια, γνώριζα από πριν ότι θα δω δύο καταστάσεις. Η μία κατάσταση έχει να κάνει με το δημιουργικό και αισιόδοξο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να συμμετέχει σε μια αλλαγή σελίδας για τον τόπο. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι επίσης απολύτως δικαιολογημένο και όμως υπάρχει, που έχει να κάνει με ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι απογοητευμένο, είναι μπουχτισμένο. Αυτό ακριβώς το κομμάτι της κοινωνίας είναι αυτό το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά και με την τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να το ενεργοποιήσουμε. Και εκεί είναι, ξέρετε, το δύσκολο κομμάτι της προσπάθειάς μας. Αυτοί οι άνθρωποι, εύλογα και δικαιολογημένα, είναι καχύποπτοι απέναντι σε κάθε πρόταση. Ξέρετε, ο λαός μας είναι ταλαιπωρημένος. Είναι ταλαιπωρημένος από μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που πέρασαν από μπροστά του, υποσχέθηκαν λαγούς με πετραχίλια και στο τέλος τον πρόδωσαν. Γι' αυτό έχουμε φτάσει ως εδώ. Όταν λοιπόν έρχεται μια καινούρια πρόταση, μέσω της δικής μου υποψηφιότητας, είναι λογικό κάποιοι από αυτούς να έχουν μια καχυποψία. Οπότε έχουν δίκιο. Σαφέστατα έχουν δίκιο. Και ποιος δεν έχει. Εσείς αισθάνεστε, όποιον και να ρωτήσουμε εδώ γύρω μας, ότι είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση που ζει μέχρι σήμερα? Ο κάτοικος δηλαδή της Δυτικής Ελλάδας, ο κάτοικος, ο πολίτης της Πάτρας, δεν έχει πρόβλημα για το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη περιοχή σε ανεργία, είμαστε η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη στην ακραία φτώχεια? Λέτε να είναι ικανοποιημένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Λέτε να μην χρεώνουν όλο το πολιτικό σύστημα? Και μέσα σε όλο το πολιτικό σύστημα είναι και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κατάδια αυτή που ζουν? Λέτε να μην αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι ζούμε εδώ πέρα ότι κοιτάξτε γύρω σας πόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα υπάρχουν? Πού ζούμε, σε τι παράδεισο ζούμε? Και όμως ταυτόχρονα σε τι κόλαση ζούμε? Με ευθύνη άλλων. Με ευθύνη όλων αυτών που μας έφεραν ως εδώ. Κύριε Φαρμάκη, εσείς ζείτε στο Αγρίνιο, είστε στην Ατωλοκαρνία και πιο συχνά φαντάζομαι. Την Αχαΐα, την Ηλία και την Αχαΐα συγκεκριμένα την έχετε γυρίσει, έχετε προλάβει? Κοιτάξτε, από τη στιγμή της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς μου, είχα από πριν αποφασίσει ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνω είναι να γυρίσω από άκρο σε άκρο την περιφέρειά μας. Για δύο λόγους. Και για να γνωρίσω ειδήσεις όμως και όχι διαβάζοντας μέσα από στατιστικά στοιχεία την κατάσταση την πραγματική της περιφέρειάς μας, αλλά και για να, ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στην προσωπική επαφή. Για να δω λοιπόν και να μιλήσω με τους ανθρώπους που ζουν στον τόπο τους την καθημερινότητά τους. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να αφουγκραστείς το πραγματικό πρόβλημα και να προσπαθήσεις να δώσεις λύση.
έχω καταφέρει στο μεγαλύτερο μέρος μέχρι σήμερα που μιλάμε να γυρίσω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιφέρειας. Ευτυχώς έχουμε μπροστά μας ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα να γυρίσω την περιφέρειά μας 2 και 3 φορές. Αυτό είναι ένα ευτύχημα, διότι να θυμίσω ότι τις τελευταίες φορές η προεκλογική περίοδος και η ανακοίνωση μάλλον των υποψηφιοτήτων έδιναν πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αυτό δημιουργούσε δυσκολίες τόσο στο να μεταφερθεί το μήνυμα του υποψηφίου, όσο και στο να γίνει αντιληπτό το μήνυμα του υποψηφίου στους πολίτες. Αυτό το πρόβλημα δεν θα το έχουμε αυτή τη φορά. Υπάρχει χρόνος και υπάρχει και από μένα τουλάχιστον η διάθεση να επικοινωνήσω με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Κύριε Φαρμάκη, σας βλέπω και πολύ ενεργό και μέσα στα social media και με πολλούς νέους μιλάτε και επικοινωνείτε καθημερινά. Ήθελα και λίγο έτσι να μου πείτε και σε αυτό το κομμάτι, τι σας λένε ναι, γιατί είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος είστε ιδιαίτερα προσιτός, επικοινωνιακός. Και σίγουρα ο καθένας μπορεί εύκολα να σας πει κάτι το οποίο αντιμετωπίζει, ο οποίο θέλει να διορθωθεί. Έτσι βλέπετε βέβαια και τα προβλήματα που υπάρχουν και στην Αχαΐα και όχι μόνο. Ακούστε, εγώ αυτοπροσδιορίζω την υποψηφιότητά μου σαν την υποψηφιότητα ενός κανονικού ανθρώπου. Έτσι νιώθω ότι διαφοροποιούμε από αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος μέχρι σήμερα και όχι απλά νιώθω ότι διαφοροποιούμε. Αισθάνομαι κανονικός άνθρωπος. Είμαι μέσα από την κοινωνία. Δεν είμαι ούτε άνθρωπος του κομματικού σωλήνα, ούτε είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει και έχει μεγαλώσει την οικογένειά του ασκώντας διοίκηση. Δεν είμαι ούτε κρατικοδίαιτος, ούτε τίποτα άλλο. Είμαι ένας άνθρωπος που ζει τα προβλήματα της κοινωνίας, γνωρίζει την καθημερινότητα και το πρόβλημα που έχει η καθημερινότητα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, έζησα ακριβώς την ντούμπα που έκανε η ζωή όλων μας γύρω στο 2009-10 και αυτό ακριβώς είναι που με έκανε να ενεργοποιηθώ πολιτικά και να πω ότι ως εδώ και μη παρέγει. Ακριβώς αυτό το μήνυμα δίνεται και στους νέους που αναφερθήκατε, διότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι η ίδια γενιά που νιώθει την ίδια αγωνία για το αύριό της. Αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι ότι θέλω να τους προσεγγίσω για όρους marketing ή για όρους ψηφοθυρικούς. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Προέρχομαι από αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους ανθρώπους θεωρώ ότι εκπροσωπώ. Και αυτό είναι τεράστιο βάρος, γιατί είναι οι άνθρωποι του μέλλοντος. Και οι άνθρωποι του μέλλοντος πρέπει να είναι σήμερα μπροστά στο παρόν και να σχεδιάσουν το μέλλον. Και δεν μπορεί να το αφήσουν σε άλλους. Και έτσι να παραμείνετε, κύριε Φαρμάκη, όπως ακριβώς είστε σήμερα, γιατί πολλοί βέβαια αλλάζουν στην πορεία. Και καταλαβαίνω και την αγωνία σας παράλληλα, γιατί έχετε και μικρά παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω την αγωνία σας για το μέλλον και γιατί είστε κοντά και με τους νέους ανθρώπους όπως ακριβώς μας τα περιγράψατε. Μία παρατήρηση σε αυτό που είπατε να κάνω, γιατί μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Θεωρώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο στο να λέτε ότι είναι εύλογο κάποιος, έχοντας εξουσία ή ασκώντας δημόσια διοίκηση, να αλωτριώνεται. Ακριβώς εκεί εστιάζεται και η δικιά μου απορία απέναντι σε όλους αυτούς που δεν λένε να ξεκολλήσουν από τις δημόσιες θέσεις. Είμαι απέναντι σε κάθε τέτοια λογική. Θεωρώ ότι ό,τι έχει να προσφέρει κάποιος, έχει τον χρόνο να το προσφέρει σε μία ή σε δύο θητείες το πολύ. Μετά μπορεί να προσφέρει από κάπου αλλού. Ο εναγκαλισμός και να το πω έτσι απλά, η μανία με το να κατέχω ή να θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να είμαι εκεί, μας οδηγεί σε άλλα μονοπάτια και μας οδηγεί σε μονοπάτια του να ενεργούμε με βάση τον εγωισμό, με βάση το να θέλουμε να αποδείξουμε κάτι στον εαυτό μας ή στους άλλους. Θεωρώ ότι από κάποιο σημείο και μετά ο πολιτικός χάνει το δρόμο του όταν η εκλογή γίνεται αυτοσκοπός. Η εκλογή πρέπει να είναι, ο σκοπός της εκλογής να είναι η υπηρεσία στον πολίτη και τίποτα άλλο. Κύριε Φαρμάκη, θέλουμε να μάθουμε, γιατί είμαστε και στην εκπομπή Βιογραφίες που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων και προσώπων. Θέλαμε να μάθουμε και περισσότερα πράγματα για εσάς, για τη διαδρομή σας. Εσείς γεννηθήκατε και ζείτε στο Αγρίνιο. Εκεί δραστηριοποιείστε και ως δικηγόρος. Ήθελα λίγο να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και στα παιδικά σας χρόνια, αλλά και στην απόφασή σας να γίνετε δικηγόρος και ό,τι κάνετε μέχρι σήμερα. Βεβαίως, με χαρά να απαντήσω στο ερώτημά σας, αν και θεωρώ ότι δεν έχω κάτι εντυπωσιακό να εισφέρω στην κοινή γνώμη. Η ζωή μου, όπως σας είπα, είναι η ζωή ενός κανονικού ανθρώπου. Η οικογένειά μου μεγάλωσε στο Αγρίνιο. Ήμουν μαθητής στο Αγρίνιο. Αποφάσισα αργά να ασχοληθώ με τη δικηγορία, γιατί με πιέζανε προς άλλες κατευθύνσεις. Η οικογένειά μου δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Κανένας από την οικογένειά μου δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική ή τα κοινά. Δεν είχα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε ιδιαίτερες κλίσεις ούτε κομματικά ούτε πολιτικά. Είμαι ένας λοιπόν κανονικός άνθρωπος που μεγάλωσε, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δικηγορία, γιατί είχα πάντα μέσα μου το αίσθημα του συλλειτουργού της δικαιοσύνης. Πιστεύω πολύ στη δικαιοσύνη. Και αυτό και σε ιδιωτικές συζητήσεις που έχω με τον κόσμο, που μου λένε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
πολλές φορές είμαι λίγο αιρετικός. Δεν λέω τα παράπονά σου στον ένα αρμόδιο φορέα ή στον άλλον. Όταν μου λένε ότι ξέρεις, δεν μ' ακούνε, το πρόβλημά μου δεν το λύνουν, τότε τους λέω χρησιμοποίησε τον νόμο. Χρησιμοποίησε το δικαίωμα που σου δίνει ο νόμος. Διεκδίκησε το δικαίωμά σου μέσα από τον νόμο. Αυτό το γνωστό σύνθημα. Τάραξέ τους την νομιμότητα. Ο νόμος υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και υπάρχει η άποψη που λέει ότι δυστυχώς και η δικαιοσύνη έχει πρόβλημα στις μέρες μας. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά ως άνθρωπος που υπηρετώ τη δικαιοσύνη μέσα από την ιδιότητά μου ως δικηγόρου, θέλω να πιστεύω ότι είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορεί να ελπίζει ο πολίτης σήμερα. Οπότε γι' αυτό ακολουθήσατε και αυτό το χώρο, δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι δεν άλλο. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Πιστεύω στη δικαιοσύνη και αγαπώ το επάγγελμά μου. Και αν θέλετε, είναι και ένας λόγος ο οποίος κάποια στιγμή με επηρέασε και από το να μην ασχοληθώ με τα κοινά. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα έχω καταφέρει να βρίσκομαι κοντά και στο ένα και στο άλλο. Κύριε Φαρμάκη, τελικά, ένα ερώτημα που το έχουν πάρα πολλοί Έλληνες, όχι μόνο άχαιοι, όχι μόνο σε τολακαρανή στην Ηλία. Λεφτά υπάρχουν για να τα κάνετε όλα αυτά που έχετε και στο μυαλό σας, ίσως. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ εύκολο να πει κανένας ότι λεφτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει μια πραγματικότητα. Η περιφέρεια, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει να κάνει με δύο πράγματα. Με τη στρατηγική, αφενός, και αφετέρου με την χρησιμοποίηση, για να το πω έτσι απλά, για να γίνει κατανοητό, των χρηματοδοτικών εργαλείων που μας δίδονται. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία μας δίδονται από την Ευρώπη, κυρίως. Και έχουν να κάνουν με τα προγράμματα που υπάρχουν, το πιο γνωστό από αυτά είναι το ΕΣΠΑ, για να γίνεται καταληπτό από τον κόσμο τον πολύ. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν και είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το 2014-2020, μιλάμε για ένα ποσό που υπερβαίνει τα 500, αρκετά περισσότερα από τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό σε μια χρονική συγκυρία και μια οικονομική συγκυρία όπου ο τόπος μας κυρίως, που είναι στον πάτο ακριβώς της ανάπτυξης και πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά, έχει πάρα πολύ ανάγκη. Μιλάμε δηλαδή για μια διψασμένη οικονομία η οποία έχει ανάγκη και το τελευταίο ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα ήταν πολύτιμα αν τα χρησιμοποιούσαμε όχι μόνο σαν κάθε ευρώ, αλλά σαν κάθε ευρώ να παράξει υπεραξία. Συχνά γίνεται λόγος για απορροφησιμότητες των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων. Εκεί είναι η δική μου ένσταση. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσα λεφτά από τα 500 αυτά θα χρησιμοποιήσεις. Έχει να κάνει και το κατά πόσο αυτό το χρήμα που χρησιμοποιείται παράγει χρήμα, παράγει πλούτο. Διότι αυτό θα πρέπει να δούμε. Και αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές που ασκούνται. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική βούληση που επιτάσσει ένα έργο, που αποφασίζει να γίνει ένα έργο. Διότι όταν κάνεις ένα έργο, πρέπει να ξέρεις όχι μόνο τη μελέτη της σκοπιμότητας, αλλά να μπορείς να προβλέψεις και το οικονομικό αποτύπωμά του. Το πώς δηλαδή ένα έργο θα παράξει υπεραξίας και πλούτο. Κύριε Φαρμάκη, δεν ξέρω τώρα αν έχετε προγραμματίσει κάτι να κάνετε εν ώψη Χριστουγέννου με την οικογένεια ή το πρόγραμμα είναι βαρύ. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα ενός ανθρώπου που ασχολείται με την πολιτική είναι πολύ βαρύ. Έχω μια οικογένεια η οποία και δύο παιδιά τα οποία με έχουν στερηθεί ιδιαίτερα. Οπότε είναι απόφασή μου τις μέρες των Χριστουγέννων να είμαι με την οικογένειά μου, να χαρώ και να με χαρούν και τα παιδιά μου. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινο και είναι και προτεραιότητα και για κάθε άνθρωπο. Κάνετε, νομίζω. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε στην εκπομπή Βιογραφίες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, υγεία και ελπίζω το νέο έτος να μας φέρει αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη που όλοι μιλάμε, αλλά δεν βλέπουμε να έρχεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανοίξουν καινούργιες σελίδες για όλους μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ.